εμάς όλους εδώ στο σχολείο είναι μια δεύτερη οικογένεια, από το διευθυντικό προσωπικό μέχρι τις καθαρίστριες και τους οδηγούς. Πάντα ήταν όλοι δίπλα μας. Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία μας στις πανελλαδικές εξετάσεις ήταν το κλίμα που επικρατούσε μεταξύ των μαθητών στην τάξη και οι σχέσεις που είχαμε διαμορφώσει με τους καθηγητές μας. Την άλλη στην τάξη, μεταξύ των παιδιών υπήρχε συνεργασία και μπορούσαμε να λύσουμε τις απορίες μας ρωτώντας τα άλλα παιδιά, δηλαδή ο ένας έκανε καλύτερο τον άλλο. Είχαμε τρομερές επιτυχίες και αυτό οφείλεται και στην άρση συνεργασία που έχουμε με τους καθηγητές, οι οποίοι είναι δίπλα μας όχι μόνο στο σχολείο αλλά ακόμα και στο σπίτι και έχουμε άμεση επαφή μαζί τους. Είναι σαν δεύτεροι γονείς μας. Είναι πραγματικά συγκινητικό το πόσο κοντά μας ήταν οι καθηγητές όλη τη χρονιά, μέχρι και 12.30 το βράδυ, ώρες που μπορούσαν να αφιερώσουν προσωπικά και τον εαυτό τους να είναι δίπλα μας, να μας λύσουν οποιαδήποτε απορία. Έπαιρναν ώρες όποτε μπορούσαν για να μας λύσουν απορίες και πιστεύω ότι χωρίς τους καθηγητές μας δεν θα μπορούσαμε να έχουμε γράψει ούτε καν κοντά σε αυτό που γράψαμε. Πρώτος στην Ελλάδα με 19.753 μόρια και πρώτο στην Ευρωπαϊκή Αυτή μας, η Αθήνα. Οποιοδήποτε από τα ονόματα που ακούσατε πριν θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να σας μιλάει, επειδή τραβήξατε ήδη τραβήξατε. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος που τελείωσα μαζί με τους μαθητές μου. Είμαστε όλοι χαρούμενοι, πετύχαμε το στόχο μας. Καταρχάς, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε επιτύχει το στόχο μας και έχουμε περάσει τη σχολή που επιθυμούσαμε τόσο καιρό. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά ευτυχώς το σχολείο ήταν εκεί να μας συμπαρασταθεί σε αυτό. Και πέρα από την ιδιότητα του καθηγητή, δρούσαν και σαν αυτή του γονέα, επειδή ήταν συνέχεια δίπλα μας πέρα από τη μαθησιακή βοήθεια. Για τη συναισθηματική και για τη συμπαράσταση, για όλα ήταν συνέχεια δίπλα μας. Και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ.